Η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται μόνο για το θρήσκευμα των νέων ταυτοτήτων. Ενδιαφέρεται και για το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Ενδιαφέρεται και για το 666. Ενδιαφέρεται και για τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου. Όλα αυτά περιορίζουν την ελευθερία του ατόμου και συνιστούν βάναυση προσβολή απέναντι στα ατομικά δικαιώματα. Και διερωτώ με, θα έχει η αρχή του κυρίου Δαθέρμου την ίδια ευαισθησία για να προστατεύσει τους Έλληνες? Εδώ προχθές ακόμα μάθαμε ότι είμαστε φακελωμένοι από ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες πουλάνε τα μυστικά μας στον οποιονδήποτε το θελήσει. Ένα απλό δεν επιτρέπεται αυτό, δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει και αύριο θα μπουν και μέσα στο σπίτι σας και θα βλέπουν ό,τι κάνετε και ό,τι λέτε. Αυτή τη φράση, αυτή την πρόταση της ιστορικής μας αλήθειας την προβάλλουμε μπροστά μας και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να την αμφισβητεί εν ονόματι οποιασδήποτε σκοπιμότητας. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει.